Γεια σας φίλοι και φίλες, τι κάνετε? Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, επιτάφιος θα βγει σε λίγο να γίνει η περιφορά του στους δρόμους όλης της Ελλάδας, κανονικά, δίπλα στους πιστούς. Να ευχηθώ μια καλή μεγάλη εβδομάδα και μια καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όσους πιστεύουν στο δράμα του θεανθρώπινου. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τη μουσική, ούτε έχει να κάνει με το τι πιστεύει ο καθένας. Έχει να κάνει με το τι, μάλλον με το αν σέβεται τι πιστεύει ο γύρω του. Ο κάθε άνθρωπος, ο συνάνθρωπος του γύρω του. Και αυτό εγώ είμαι απόλυτα επικεντρωμένος, δηλαδή στο στυλ ότι εγώ σέβομαι ό,τι πιστεύει ο καθένας και δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για το τι πιστεύει ο καθένας. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, όπως το αντίστοιχο λέμε και για τη μουσική, έτσι. Μπορεί να ακούει ό,τι γουστάρει. Ανεξάρτητα αν αρέσει ή δεν αρέσει σε μένα, εγώ σέβομαι τα πάντα. Λοιπόν, σας εύχομαι όλους καλή Ανάσταση. Και έτσι το βιντεάκι αυτό έτσι είναι ένα γρήγορο βιντεάκι για να αναφέρω 5 κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με το Πάσχα, έτσι. 5 τραγούδια, κάποια τα γνωρίζετε ίσως από το τίτλο ότι είναι φανερά αναφερόμενα στο Πάσχα, κάποια όχι ίσως. Από αυτά που δεν γνωρίζετε κάποιοι σίγουρα στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι το After Forever των Sabbath, το οποίο αναφέρεται στην Ανάσταση του Θεανθρώπου. Σε στίχους φυσικά του Geezer Butler, έτσι, του βασικού στιχουργού των Sabbath. Το After Forever αναφέρεται σε κατά κάποιο τρόπο μια πασχαλινή ιστορία, ας πούμε έτσι, σε ελεύθερη γλώσσα. Το After Forever, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια ever των Black Sabbath. Μετά έχουμε τραγούδι το οποίο αναφέρεται στο Πάσχα, είναι και το Epitaph των King Crimson. Είναι η μεγάλη King Crimson, αυτή τεράστια θεή του progressive rock. Στο δίσκο του, στον πρώτο, το In the Court of the Crimson King του 1969, έχουν το τραγούδι Epitaph, το οποίο αναφέρεται στο επιτάφιο, και άρα αυτονόητα καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται και στο Πάσχα κανονικά, έτσι. Λοιπόν, τρίτο είναι το Easter των Marillion, φυσικά από το Season's End, ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα εκπληκτικό έπος, τραγούδι φοβερό με συνέστημα, το οποίο σου περνάει τα μηνύματά του και το συνέστημα που θέλει να περάσει, τέλος πάντων, κανονικά όσον αφορά το Πάσχα. Τραγούδι του 1989 στο δίσκο, όπως είπαμε, Seasons End, το Marillion, με τον Mr. H στα φωνητικά ή αλλιώς Steven Hogarth. Αυτά είναι τα τρία πρώτα. Τέταρτο τραγούδι που αφορά το Πάσχα είναι το Golgotha των Wasp. Όλοι ξέρουμε ότι ο Blackie είναι ένας newborn Christian, ένας αναγεννημένος χριστιανός. Η πίστη του στο Χριστό και στην θρησκεία τη χριστιανική είναι πολύ δυνατή, η πίστη του, και ο δεσμός με την χριστιανική πίστη. Και στο τελευταίο του, νομίζω το Golgotha είναι το τελευταίο άλμπουμ, το Wasp, έτσι. Το μόνιμο κομμάτι αναφέρεται σε αυτό το πράγμα, δηλαδή στο Πάσχα και στο Γολγοθά που τράβηξε ο Χριστός κανονικά. Ένα τραγούδι το οποίο είναι και εκπληκτικό, εκτός από το ότι αναφέρεται στο Πάσχα, είναι και ένα εκπληκτικό τραγούδι μεταξύ άλλων. Και το πέμπτο κομμάτι, παιδιά, εδώ είμαστε. Πέμπτο κομμάτι είναι το Easter των Jefferson Airplane, την εποχή που οι χίπηδες αυτοί αρχίζουν το 1972, τη δεκαετία του 70 δηλαδή αρχές, αρχίζουν και σβήνουν σιγά σιγά. Περνάει η χίπηδη εποχή, αλλά έχουν γράψει ήδη ένα τραγούδι για το Πάσχα. Το τίτλος του είναι Easter, αυτονόητα ότι μιλάει για το Πάσχα. Και αυτά γενικά είναι τα πέντε κομμάτια τα οποία σας είπα για... σας έφερα να μάθετε ότι μιλάνε για το Πάσχα και αναφέρω το Πάσχα. Λοιπόν, όλοι σας να είσαστε καλά και να ευημερεύετε ευημερία στη ζωή σας και υγεία. Να είστε όλοι καλά και καλές γιορτές.